Να πω ότι νομίζω ότι πρέπει να κοιταζόμαστε πάρα πολλές φορές κάθε μέρα και να αναστοχαζόμαστε, γιατί πράγματι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έστω και μια σταγόνα να προστεθεί, που λέμε, είναι επιβάρηση και είναι δύσκολα. Πού είμαστε σήμερα λοιπόν? Εγώ θέλω να πω τρία πράγματα σε σχέση με και με όλη τη συζήτηση που γίνεται στο δημόσιο διάλογο και τη συζήτηση που κάναμε σήμερα. Πρώτον, ευθύνεται η ελληνική πλευρά για την καθυστέρηση. Εγώ θα πω ότι κυρίως, και νομίζω ότι έχει αποδειχθεί αυτό, ευθύνεται η διαφορά ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και μέρος, αν θέλετε, της ευρωπαϊκής πλευράς. Εκεί είναι το κύριο πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις και από τη δική μας πλευρά, όμως το κύριο πρόβλημα είναι εκεί. Δεύτερο, έχουν αλλάξει πράγματα από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα? Λέω ότι έχουν αλλάξει. Το Δεκέμβριο ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 4,6 δισεκατομμύρια μέτρα, εδώ και τώρα προνομοθέτηση. Καθαρά μέτρα, καθαρά νέα μέτρα. Πού βρισκόμαστε σήμερα, μετά το τελευταίο Eurogroup? Υπάρχει, χωρίς να πανηγυρίζουμε, χωρίς να λέμε ότι κάτι πετύχαμε, το τρομερό, το φοβερό, όμως υπάρχει μία πρόοδος. Και η πρόοδος αυτή είναι ότι δέχτηκαν να υπάρχουν και αντίμετρα, τέτοια που να φέρουν ένα μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί με απόλυτο τρόπο άνθρωποι, νοικοκυριά που θα χάσουν, να μπορέσουν αυτά τα ίδια νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν τις απώλειες. Όπως και υπάρχουν και η άλλη πλευρά, ότι μπορούν να ωφεληθούν νοικοκυριά που πρέπει να ενισχυθούν, που τώρα δεν ωφελούνται. Υπάρχει λοιπόν εκεί μία πρόοδος και νομίζω ότι υπάρχει μία συζήτηση. Αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να πω. Χτες το βράδυ, σύμφωνα με τουλάχιστον κάποιες πληροφορίες, υπήρξε μία ορισμένη σύγκληση όσον αφορά τους κοινούς τόπους που λέμε. Για παράδειγμα, για να πω για παράδειγμα, ξεκίνησε το Δούνου του, αυτά έχουν βγει και στο τύπο, λέγοντας ότι περίπου το 50% των Ελλήνων δεν πληρώνει φόρο στο φυσικό πρόσωπο. Εχθές πλησίασε σε αυτό που και η κυβέρνηση ισχυρίζεται και νομίζω ότι δεν κάνουν είναι... όμως το αφορολόγητο, αυτό είναι το θέμα. Ένα λεπτό. Λέω αυτά τα οποία, ναι, τα οποία εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μπορώ να τα πω με έναν τρόπο αξιόπιστο. Λέω λοιπόν ότι εκεί πλησίασε στο νούμερο που ισχυρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, ότι είναι περίπου 12% αυτοί που μέσα από τις ρυθμίσεις δεν πληρώνουν φόρο ως φυσικά πρόσωπα. Και άλλα τέτοια πράγματα, και άλλα τέτοια παραδείγματα. Συνεπώς, λέω ότι η δικιά μας απόφαση, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να φτάσουμε στις 20 Μάρτη, δηλαδή αυτή είναι η απόφασή μας. Με ένα κόστος όμως για την κοινωνία, κύριε. Με ένα κόστος μεγάλο, που δεν μπορεί να τα αντέξει. Να σας πω κάτι. Το θέμα δεν είναι...